Η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ σας καλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει για την προβολή του ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που έχει τίτλο «Τι κι αν έπεσε ο γράμμος, εμείς θα νικήσουμε». Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που μεταξύ άλλων περιέχει φωτογραφικά και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και προέρχονται από το αρχείο του ΚΚΕ, αλλά και αρχεία που δόθηκαν από άλλους αγωνιστές, μαχητές και τις οικογένειές τους. Είναι αποτέλεσμα και της προσπάθειας που γίνεται δεκαετίες τώρα για τη διάσωση και ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται μέρος ηχογραφημένης ομιλίας του Ζαχαριάδη από ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκέμβρη στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου. Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνουμε στους εν ζωή μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού και τους απογόνους τους να έρθουν να δουν ξανά τα μέρη που περπάτησαν και πολέμησαν στον τρίχρονο αυτό ηρωικό αγώνα. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί προσπάθεια του κόμματος με οπτικοακουστικό τρόπο να κάνουμε γνωστή την ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού, της κορυφαίας στιγμής της ταξικής πάλης στη χώρα μας και να προβάλλουμε τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει συλλογικά για εκείνη την περίοδο. Καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία και όλο το λαό να έρθουν να γνωρίσουν αυτή την ιστορία, να μάθουν τα συμπεράσματα του ΚΚΕ. Την Κυριακή, στις 18 Δεκέμβρη, με τον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη, δημοσιεύονται οι θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το 20ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μάρτη με 2 Απρίλη του 2017. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, την νεολαία, τους φτωχούς αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, σε όλους αυτούς που πλήττονται από αυτή την πολιτική των μνημονίων διαρκείας. Τους καλούμε να προμηθευτούν το ριζοσπάστη με τις θέσεις, να αποκτήσουν γνώση για τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ, ιδιαίτερα σήμερα, στις συνθήκες που εντείνονται από τη μία η αντιλαϊκή πολιτική ανεξαρτήτως κυβέρνησης και από την άλλη ανταγωνισμοί, με αποτέλεσμα τον πόλεμο στη γειτονιά μας και το ενδεχόμενο γενίκευσής του. Απευθύνουμε κάλεσμα να δυναμώσει το ΚΚΕ παντού, ώστε να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση για την εργατική εξουσία. Καλούμε το λαό σε οργάνωση της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΚΚΕ καλεί σε επαγρύπνηση και κινητοποίηση ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, τη συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Στα πλαίσια της δημοσίευσης των θέσεων, διοργανώνουμε πλατιά εξόρμηση την Κυριακή και τη Δευτέρα, 18 και 19 Δεκέμβρη, σε όλους τους χώρους όπου ζει και δουλεύει η εργατική τάξη, η νεολαία, οι αγρότες, όλος ο λαός.